coach, ένα ακόμα φιλικό, μια φιλική νίκη στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο με 3-1. Τι κρατάς από αυτό το αποτέλεσμα και την εμφάνιση? Καταρχήν τα αποτελέσματα και δεδομένα αυτή τη στιγμή και την προετοιμασία δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά για μένα σημαντικό είναι να μπορώ να κάνω καλύτερη εκτίμηση με εδώ όλα τα παιδιά και βήμα-βήμα να φτάσουμε να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις με βάση το ότι βλέπουμε από το σύνολο της ομάδας. Σίγουρα όταν κερδίζουμε είναι κάτι που ανεβάζει την ψυχολογία, βοηθάει, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν έχουμε βελτίωση και εξέλιξη. Θεωρώ ότι η ομάδα μας και στο προηγούμενο παιχνίδι και στο σημερινό εξελίσσεται και γίνεται καλύτερα. Μέσα από αυτό πιστεύω ότι θα δικαιούμαστε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και ανάλογα από τον ίδιο. Για μένα υπάρχει αυτή η διάθεση. Όλα είναι μέσα στη δουλειά μας, πρέπει να είμαστε μετρημένοι και στην καλή και στην κακή, να είμαστε μια ισορροπημένη ομάδα και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το δόγμα μου σαν προπονητής και αυτό στο τέλος μέσα από τη δουλειά πιστεύω να μας πάει όσο γίνεται πιο καλά και πιο ψηλά. Και μία μόνη ερώτηση. Είχατε πει για τον Ματέι ότι είχε λίγες προπονήσεις και από μέρα σε μέρα θα βελτιώνεται. Και ήδη νομίζω ότι διαπιστώσατε κι εσείς ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει υπέρ του. Ο Ματέι τον είχα 6 μέρες, άρα έχω άποψη. Ο Ματέι ήρθε, ενώ τα αγροπαϊκά του ήταν ψηλά. Το παιδί δεν είναι υπεύθυνος, γυμναζόταν μόνος. Άλλο γυμνάζεται μόνος μου και άλλο ένα άλλο μόνο. Μαζί μας έπαιξε το πρώτο φιλικό, στην ουσία με μία εβδομάδα ή 10 μέρες συμμετοχή στο κλουμπ. Είναι για μένα ένα πολύ σπουδαίο παίκτη που πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα, επειδή έχει πάρει άλλο σε επαγγελματία, θα γίνεται καλύτερο. Πιστεύω πολύ σε αυτόν, είναι στο χέρι μου, αυτά που πιστεύω να τα καταθέσω. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.